Μείνετε μαζί μου να φτιάξουμε το απόλυτο κοκτέιλ του καλοκαιριού. Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Μαργκοτζό και σήμερα θα σας δείξω πώς θα κάνουμε το απόλυτο δροσιστικό γευστικό κοκτέιλ του καλοκαιριού. Πιμς! Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι τα εξής. Ένα πορτοκάλι που θα το κόψουμε σε φέτες. Κλωναράκια δυόσμου που τα πήραμε από την αυλή μας και μοσχομυρίζουνε. Μισό αγγουράκι που θα το κόψουμε σε παχές ροδέλες. 6 φραουλίτσες από τον κήπο κι αυτές. Παγάκια. 1 λίτρο σπράιτ. Εδώ έχει 2, αλλά με αυτήν εδώ τη μαγική μεζούρα θα βάλουμε 1 λίτρο. Και 200 ml πιμς. Αυτό το πολύ ωραίο και απαλό ποτάκι. Όσοι δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή στο κανάλι, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπάκι εδώ πέρα, το κόκκινο, και την καμπανούλα για να δείτε όλα τα επόμενα και τα προηγούμενα βίντεο που έχετε χάσει κακώς, πολύ κακώς βέβαια. Ξεκινάμε βάζοντας τα κλωναράκια, τα μοσχομυριστά, είναι οι κορυφούλες από το δυόσμο, μέσα στην κανάτα μας. Στη συνέχεια, θα κόψουμε το πορτοκάλι σε φέτες. Παχές τις θέλουμε, θα βγάλουμε λίγο εδώ την ακρούλα. Μισό πορτοκάλι είναι αρκετό για τη δοσολογία που θα κάνουμε, για το 1 λίτρο δηλαδή. Το βάζουμε μέσα το πορτοκαλάκι. Συνεχίζουμε κόβοντας τις φράουλες στη μέση. Ένα υπέροχο πολύ δροσιστικό, ιδανικό για πάρτι, για απογεύματα στη βεράντα, στη θάλασσα, στο ξεχικό. Ένα υπέροχο γευστικό, πολύ ελαφρύ ποτό, για όλες τις ώρες θα πω εγώ. Πολύ αγαπημένο, το δικό μου και της φίλης μου της Αϊσέ. Αφιερωμένο είσαι. Λοιπόν, και θα πάρουμε και το μισό αγγούρι. Το έχουμε πλύνει. Δεν θα βγάλουμε τη φλούδα. Θα το κόψουμε σε ροδέλες. Έτσι λίγο μπαμπάτσικες να είναι. Μην τις κάνετε λεπτές, γιατί θέλουμε να βγάλουν όλα τα αρώματά τους μέσα. Ένα υπέροχο ποτό, πολύ σύνηθες εδώ πέρα, στις παπ τις αγγλικές το σερβίρουνε πάρα πολύ. Βάζουμε και το αγγουράκι μας. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Συνεχίζουμε βάζοντας τον πάγο μας. Το πιέζουμε λιγάκι. Οπ! Έχουμε και ατυχήματα για να βγάλουν τα αρώματά τους στα φρούτα και ο δυόσμος μαζί με τον πάγο, γιατί αυτό θα δώσει έξτρα γεύση στο κοκτέιλ μας. Πρώτα, προσοχή, πρώτα θα βάλουμε το αλκοόλ, το PIMS και μετά τη Sprite, γιατί αν βάλουμε πρώτα τη Sprite και μετά το αλκοόλ θα μείνει απάνω, δεν θα ανακατευτεί σωστά και θα είναι πολύ πιο δυνατό. Σε όλα τα κοκτέιλ μου έχει πει ο Γιώργος, που είναι ειδικό σε κοκτέιλ, ότι βάζουμε πρώτα το αλκοόλ και μετά τα soft drinks, που λέμε και εδώ στην Αγγλία. Λοιπόν, αυτή είναι η μεζουρίτσα των 50 ml. Θα βάλουμε 4 μεζουρίτσες, δηλαδή 200 ml, από το αγαπημένο μας PIMS. Γιατί εμείς μόνο με μεζούρες φτιάχνουμε ποτά. Δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι, σωστά Γιώργο? Σωστά. Έτσι, μπράβο. 100. 150. Όπου μυρίζει υπέροχα. 200. Λοιπόν, έχουμε βάλει και το PIMS και τώρα είμαστε στο τελικό στάδιο. Σιγά σιγά, για να μην μας φύγει και όλο το ανθρακικό. Θέλουμε 1 λίτρο. Κάντε το και πείτε μου τις εντυπώσεις σας. Περιμένω με μεγάλη αγωνία να δοκιμάσετε κι εσείς το PIMS. Περιμένουμε λίγο να κάτσει. Και τελειώνουμε με το υπόλοιπο ποτό. Και είμαστε έτοιμοι. Το αγαπημένο μας PIMS. Το κοκτέιλάκι, το καλοκαιρινό, το δροσερό, το απίθανο, το φοβερό από τη Μαργκοτζό είναι έτοιμο. Και σήμερα είχαμε και πάρα πολύ ζεστή μέρα, οπότε αυτό είναι ιδανικό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, άμα κάτσετε πάνω από την κανάτα, σας έρχεται ο δυόσμος, φραουλίτσα, μυρίζουν πάρα πολύ ωραία. Το φοβερό κοκτέιλάκι μας, το PIMS Lemonade που το λέμε και εδώ στην Αγγλία, είναι έτοιμο, σας το προτείνω, σας το συστήνω να το δοκιμάσετε, να το απολαύσετε και να μου πείτε εντυπώσεις, γράφοντας κάτω τα σχόλια. Και χεράκι, αν σας άρεσε. Και τώρα θα σερβίρω.
Και θα βάλω και μερικά φρουτάκια μέσα. Έτσι, ένα πορτοκαλάκι, ένα φιλαράκι δυόσμο και ένα αγγουράκι. Και επειδή κοκτέιλ χωρίς ομπρελίτσα δεν γίνεται, τώρα νομίζω ότι είμαστε κομπλέ. Αγαπημένοι μου φίλοι, δεν θα μπορούσα να είχα καλύτερη παρέα από τον Αντρούλη μου τον Γιώργο, που θα πιούμε παρέα το κοκτέιλάκι, το Pimm's Lemonade που λέμε και εδώ στην Αγγλία, και σας το συστήνουμε ανεπιφύλακτα. Στην υγειά σας, καλό καλοκαίρι, καλή δροσιά να έχετε. Καλό καλοκαίρι, Pimm's Lemonade, με φανέλα για να έχετε το κούμπο και καπελάκι Μαρκαριάν. Θα σκαγε αν δεν το έλεγε. Γεια μας. Τάσκα, για αν δεν το έλεγε, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, τόσο δουλειά κάνει. Τα στην καλαμάκια είναι μπαμπού και είναι από τη φίλη μας την Άνκα. Ναι, μας τα έφερε από τη Ρουμανία δώρο, γιατί είμαστε και οικολόγοι. Ναι, βοηθάμε το περιβάλλον. Λοιπόν, στην υγειά σας, καλή δροσιά και καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι, με Pimm's and Lemonade. Να είμαστε καλά. Υπέροχο, δοκιμάστε το. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Για σχόλια, κουμπάκι. Και τα ξαναλέμε στα επόμενα βίντεο. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ένα ακόμα βιντεάκι. Γεια σας! Yeah.